Τη ΑΣΔΙΚΟ, ο κύριος Νίκος Λοϊζίδης. Κύριε Λοϊζίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Σοκράτη. Λοιπόν, μιλάμε για ποιες επιπλέον ώρες εργασίας, για αυτές που δεν συγκατατίθεται ο αστυνομικός ή ο πυροσβέστης και του επιβάλλεται να εργαστεί χωρίς να υπάρχει το ανάλογο αντίτιμο μισθολογικά. Κύριε Σοκράτη, είναι μεγάλη λύπη που η Οργανωτική Επιτροπή του ΚΑΣ, του κλάδου αστυνομικού σώματος, αναγκάστηκε το 2020 να αποστείλει τη συγκεκριμένη επιστολή στον αρχηγό μας. Κάποιοι έλαβαν ότι η ανοχή των μελών των σωματών ασφαλείας την έκλαβαν ως αδυναμία όσον αφορά τα εργασιακά μας κεκτημένα. Και εξηγούμε, κύριε Σοκράτους. Υποχρεώνουν μέλη των σωμάτων ασφαλείας να μένουν επιπρόσθετες απλήρωτες ώρες, είναι on call και να παίρνουν ανάλογες ώρες ανάπαυση. Ναι. Ξέρετε εσείς, κύριε Σοκράτους, καμιά υπεραγορά ή καμία τράπεζα που δέχεται τις απλήρωτες μας ώρες? Mm-hmm. Έχουμε και εμείς οικογένειες, έχουμε και εμείς υποχρεώσεις. Ναι. Δεύτερον, υποχρεώνουν μέλη των σωμάτων ασφαλείας να μην πηγαίνουν δουλειά δημόσια αργία αν Κυριακή. Κύριε Σοκράτους, όλα τα σώματα ασφαλείας με το προσωπικό μου υπάρχει όλες τις μέρες και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις καθημερινές ανάγκες. Και τις Κυριακές και τις δημόσιες αργίες που η ασφάλεια του κράτους χρειάζεται περισσότερη ετοιμότητα, δουλεύουν ελάχιστοι. Με ποιες γραπτές οδηγίες γίνεται αυτό να μας τις παρουσιάζουν? Βάζουν κλήρωση, κύριε Σοκράτους, οι αστυνομικοί, λες και είναι δούλοι του 21ου αιώνα για το ποιος θα πάει δουλειά. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Δεν τους παραχωρούνται τις καθημερινές ή ημεραργίες ή ώρες ανάπαυσης τους, ενώ ταυτόχρονα τους συμπεριλαμβάνουν υποχρεωτικά σε περιοριακά καθήκοντα που κάποια είναι απλήρωτα από το 2019 και κάποιοι μπορεί να κάνουν και 8 μέρες συνεχόμενης εργασίας. Ναι. Δεν έχουν οικογένειες, δεν έχουν μωρά. Όλοι αντιλαμβάνονται κάποιοι τα σώματα ασφαλείας πρέπει να πάρουν αποφάσεις με καθαρό μυαλό ζωής ή θανάτου? Τι γίνεται όταν δουλεύουν 8 μέρες συνεχόμενα? Κύριε Σοκράτους, γραπτές διαταγές για όλα τα πιο πάνω δεν υπάρχουν. Και θέλω να πιστεύω ότι ο αρχηγός αλλά και ο υπουργός δεν τα γνωρίζουν. Ναι. Εμείς από τις 16 Ιουλίου που ιδρυθήκαμε, ζητήσαμε 3 φορές με τις επιστολές μας να τους συναντήσουμε και να τους το πούμε. Ναι. Είμαστε 300 μέλη και συνεχώς εγγράφονται περισσότεροι και επηρεάζονται από εμάς 1.500 οικογένειες. Ναι. Προς τιμήν τους όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ακόμα και ο πρόεδρος της Βουλής μας έχουν συναντήσει. Ναι. Ενώ στις 20 τουλάχιστον επιστολές μας προς τον αρχηγό και το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν μας απαντούν, η Βουλή και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες το έπραξαν. Θέλω να υπενθυμίσω, κύριε Σοκράτους, εν κατακλείδη θέλω να υπενθυμίσω ένα πράγμα. Βάσει του άρθρου 27 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας επιτρέπεται σε κάθε μέλος της αστυνομίας να είναι σε οποιαδήποτε συντεχνία, βάσει της οποίας σκοπός είναι να ελέγχει τις συνθήκες εργασίας ή τη μισθοδοσία ή τους όρους υπηρεσίας. Σαγκά σας δείτε, δεν θα ακολουθήσουμε τον νόμο της σιωπής, κύριε Σοκράτους. Θα μείνω ως εδώ γιατί δεν θέλω να ανοίξουν οι ασκοί του για όλους σήμερα. Απλά σας λέω ότι έχω ανθρώπους έξω σώματα ασφαλείας συναδέλφους που εργάζονται νυχθημερών με ρίσκον της ζωής τους, στον κορονοϊό στην έκταπτη ανάγκη, ανασφάλιστοι, απλήρωτοι από το 2019 σε περιοριακά, χωρίς να βλέπουν τις οικογένειες τους. Μάλιστα. Ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Μάλιστα, έχετε απευθύνει για την προειδοποίηση μέσα από την επιστολή. Διαφορετικά θα λάβετε νομικά μέτρα. Σας ευχαριστώ, κύριε Λοϊζίδη, για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Γεια σας.